εκλειπώντα καθηγητή μας, και το ένιωσα σαν χρέος να του αφιερώσω ειδική συνεδρία που θα, τουλάχιστον οι πιο στενοί του συνεργάτες, θα μπορούσαν να απευθύνουν κάποιο λόγο. Καλώ στο Προεδρείο τον κύριο Κουτσιλιέρη Μιχάλη, ομότιμο καθηγητή ΕΚΠΑ, πρόεδρο ιατρικής, πρόεδρο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Να μας πει την διάλεξη, η οποία... Αρχαίγωνα κύτταρα και φυσιολογία. Θα μας αναπτύξει το θέμα το οποίο το επέλεξε ο ίδιος και τον αφήνω να τον... Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω, Ελένη, πρώτα εσένα και τον Απόστολο που προεδρεύεται τη σημερινή ομιλία και μου δίνεται την ευκαιρία να μιλήσω εις μνήμη Γιώργου Βαϊόπουλου στο ακροατήριό σας. Είναι ευκαιρία να δω τους θερμότερους και τους πιο σεβαστούς δασκάλους και φίλους του Γιώργου Βαϊόπουλου, τους καθηγητές κυρία και κύριο Κακλαμάνη, με τους οποίους ο Γιώργος εξέφραζε πάντα το θαυμασμό του, και φυσικά να βρεθώ ξανά με το φίλο μου τον Τάκη του Σκανδαλάκη και τον κύριο Πίκατζη σε αυτή την ομιλία, σε αυτή την εις μνήμη Βαϊόπουλου ημερίδα. Το θέμα που θα μιλήσω είναι κάτι που του άρεσε τον Γιώργο και μάλιστα με το γεγονός που μου θύμισε ο επιστημονικός σας διευθυντής ότι ήταν μαθητής μου, σημαίνει ότι τα χρόνια έχουν περάσει, οπότε αρχίζω και έχω ενδιαφέρον για τη γύρανση. Λοιπόν, φυσιολογία της γύρανσης, λοιπόν. Αυτά είναι τα... Όσοι έχουν βοηθήσει το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου μας και εμένα προσωπικά και έχουν διαμορφώσει τις γνώσεις μου, αλλά πιστέψτε με, τίποτα αυτό δεν θα επηρεάσει τα θέματα τα οποία θα δείξω σήμερα και την πληροφορία που θα σας προσπαθήσω να μεταφέρω. Όλοι γνωρίζουμε το ότι μελετάμε το φαινόμενο της ζωής, ιδιαίτερα εμείς οι φυσιολόγοι, και όλοι οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι υπάρχει αρχή και τέλος. Είμαστε μάλιστα το μόνο είδος στο ζωικό βασίλειο που ξέρει ότι θα πεθάνει. Και το ερώτημα είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η τελευταία φάση μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά εμφανίζονται χρόνια νοσήματα, φθοράς και δημιουργούν αυτές τις συνθήκες των γυρατιών. Και το ερώτημα είναι αν αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία, δηλαδή είναι συνεκβά με τη ζωή, ή είναι κάτι το οποίο είναι παθολογικό και αν βρούμε κάποιο μυστικό μπορούμε να το διορθώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Καζαντζάκης το τοποθέτησε σωστά και λέει όσο μικρό και να είναι, έχεις πάντα το χρόνο να κάνεις κάτι σημαντικό. Ο Γιώργος ο Χρούσος έχει προσδιορίσει με εξαιρετικό τρόπο το τι είναι η φυσιολογία και τι είναι η ιατρική. Ουσιαστικά οι μηχανισμοί, οι ομοιοστατικοί που εξασφαλίζουν το φαινόμενο της ζωής, ουσιαστικά από μόνοι τους έχουν μια εντροπία για να κάνουν μικρές διορθώσεις εάν τυχόν υπάρχει μια παρεκτροπή του ομοιοστατικού μηχανισμού. Και αυτό καθορίζει, αν θέλετε, την περιοχή. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό που λέγεται ευστασία, σύμφωνα με τον Γιώργο. Για μικρές παρεκτροπές υπάρχει η αυτορύθμιση. Όταν οι παρεκτροπές είναι μεγάλες, τότε έχουμε ή την υπερβολική ή την ανεπάρκεια. Και αυτό είναι το καθήκον της ιατρικής σε αυτές τις περιπτώσεις των παθοφυσιολογικών καταστάσεων, να βρει πού οφείλεται αυτή η παρεκτροπή, ούτως ώστε να αποκαταστήσει την ευστασία. Έτσι λοιπόν τα χρόνια πέρασαν, και το 2003 έγινε η πρώτη καταγραφή του ανθρώπινου γονιδιώματος. Πήρε 15 χρόνια, 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τη συνεργασία πάρα πολλών εργαστηρίων. Έκτοτε έχουν υπάρχει επανεκδόσεις με λεπτομέρειες που δεν είχαν καταγραφεί τότε. Η τελευταία είναι μάλιστα πριν 3 μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πλέον την πληροφορία, η οποία είναι γραμμένη με 6 δισεκατομμύρια γράμματα, της βάσης του πυρήνα, στον πυρήνα, στο DNA μας, και αυτές είναι 3 δισεκατομμύρια από τη μαμά, 3 δισεκατομμύρια από τον μπαμπά, και φτιάχνουν το βιβλίο πληροφοριών πάνω στο οποίο εκτελούνται όλες οι διαδικασίες οι οποίες έχουν σχέση
με το φαινόμενο της ζωής. Αυτές τώρα έχουν καταγραφεί και έχουμε μάλιστα προχωρήσει σε πρόοδο αναλυτικών μεθόδων, όπου αυτό που πήρε 15 χρόνια για να γίνει και 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σήμερα να μπορεί να γίνει σε 48 ώρες και περίπου με 200 ευρώ. Άρα η ανάλυση του γονιδιώματος πλέον είναι εφικτή, είναι καθημερινή, έχουν γίνει πολλά εκατομμύρια αναγνώσεις διαφορετικών γενετικών υλικών, έχουν δημιουργηθεί τράπεζες δεδομένων πάνω στις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε να συγκρίνουμε λάθη τα οποία υπάρχουν στο γενετικό υλικό και που πιθανόν να συνδυάζονται με κάποιες νοσογόνους καταστάσεις. Έτσι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τα λάθη που οφείλονται, γιατί το DNA είναι πακεταρισμένο σε χρωμοσώματα, μπορεί να είναι από ένα χρωμόσωμα να έχει φύγει ένα κομμάτι και να έχει πάει να καθίσει κάπου αλλού, ή να λείπει εντελώς, ή να έχει μπει σε ανάστροφη φορά. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με νοσήματα. Το ίδιο είναι μέσα στο ίδιο χρωμόσωμα. Μπορεί μια περιοχή να λείπει, να έχει προστεθεί ή να έχει προστεθεί με αντίστροφη φορά, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγνωση των πληροφοριών, άρα και αυτό μπορεί να συνδυάζεται με νοσήματα. Υπάρχει βέβαια και τα ορθογραφικά λάθη ή μεταλλάξεις, όπως λέμε, που μία βάση να είναι λάθος μπορεί να αλλάζει το νόημα το οποίο κωδικοποιείται. Και για διδακτικούς λόγους στους φοιτητές μου, ας πούμε, τους έλεγα αν η λίρα είναι γραμμένη με γιώτα ή με ύψιλον, τη μία φορά είναι η λίρα Αγγλίας και την άλλη είναι η λίρα μουσικό όργανο. Εάν η εφορία έχει γίνει μια πρόσθεση μιας βάσης το ύψιλον, εδώ η εφορία είναι και αυτή η εφορία και εκείνη, μόνο δεν είναι η εφορία που αισθάνεσαι όταν πας στην εφορία, έτσι. Λοιπόν, η ύλη το ίδιο, αν είναι με ύψιλον ή γιώτα, η μία είναι γραφική ύλη, την άλλη είναι ύλη πυροβολαρχίας, έτσι, ή υπηκού. Άρα υπάρχουν λάθη τα οποία μπορούν να κωδικοποιούν νόσους και έχουμε αρχίσει και τα αναγνωρίζουμε αυτά. Υπάρχουν 5.000 περίπου μεταλλάξεις οι οποίες έχουν συνδυαστεί με κάποιο νόημα σε 5.000 γονίδια. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και αλλαγές οι οποίες δεν αλλάζουν το νόημα. Δηλαδή, αν η θάλασσα είναι γραμμένη με ένα σίγμα ή με δύο, αυτό δεν αλλάζει το νόημα. Αυτούς τους λέμε πολυμορφισμούς. Είναι αλλαγές δηλαδή στην ορθογραφία, οι οποίες όμως δεν έχουν συνδυαστεί τουλάχιστον ακόμα με κάποια νόσο. Αυτές τώρα οι αλλαγές, οι πολυμορφισμοί, σύμφωνα με την καινούργια δεδομένα της βιοπληροφορικής, μπορεί να συνδυαστούν με νοσήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα μπορεί να έχουν τη θάλασσα γραμμένη με ένα σίγμα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, στο βιβλίο της ζωής μπορεί να εμφανίζονται 200.000 φορές η θάλασσα γραμμένη με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό συνδυάζεται, συσχετίζεται με μια αυξημένη επίπτωση για αυτά τα νοσήματα. Το ίδιο έχουν γίνει για πάρα πολλές τέτοιες λέξεις στο γονιδίωμά μας και τώρα υπάρχει αυτό που λέγεται Polygenic Risk Score, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, δίνει μια μαθηματική έκφραση σε αυτούς τους πολυμορφισμούς και τους συνδυάζει με διάφορα νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει διάγνωση μιας νόσου, σημαίνει ότι έχει αυξημένο κίνδυνο ως προς το γενικό πληθυσμό για να πάθεις μια νόσο. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος στα 20 του χρόνια να ξέρει ότι έχει αυτούς τους πολυμορφισμούς που τον καθιστούν ευάλωτο να πάρθει υπέρταση ή να πάθει ζαχαρόδη διαβήτη ή να πάρθει καρκίνο προστάτου. Έχουν πλέον υπάρξει συνδυασμοί για τουλάχιστον 12 νοσήματα και εξακολουθεί να γίνεται αυτή η έκθεση. Άρα μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο ζωής του, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στην ευαλωτότητα με την οποία έχει γεννηθεί. Άρα να έχει τη σωστή διατροφή, να έχει την κατάλληλη άσκηση, να μην βάλει βάρος, να προσέχει να πηγαίνει στον γιατρό του πιο τακτικά. Άρα όλα αυτά είναι μελλοντικές ιστορίες τις οποίες θα δούμε και αυτές εξασφαλίζουν τη γνώση στη γονιδιωματική ιατρική που αναπτύσσεται, που έχει σχέση με δομικές αλλαγές. Δηλαδή με αλλαγές που έχουν σχέση ή με την ορθογραφία ή με την τοποθέτηση του, αλλαγές στο DNA μας. Είναι όμως μόνο αυτές? Και προφανώς δεν είναι. Ας πούμε, η φύση μας έχει δείξει ότι ο μεταξοσκόλικας μπορεί να είναι σκουλίκι και μπορεί να είναι και πεταλούδα. Δεν αλλάζει το γενετικό του υλικό. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεται το γενετικό του υλικό. Άρα υπάρχουν σημεία στίξης
όπως έλεγε η Πυθία, ήξης αφήξης κόμμα, ουκ εν το πολέμο θνίξης. Αν πει ήξης αφήξης ουκ κόμμα, εν το πολέμο θνίξης. Διαφορετική έννοια, απλώς από τη θέση του κόμματος που έχει μπει το σημείο στήξης. Υπάρχουν τέτοια σημεία στήξης και βέβαια υπάρχουν. Το ίδιο ο άνθρωπος είναι η ίδια μορφή ζωής όταν είναι ένα έμβριο ή όταν είναι και έχει γίνει σαν και εμένα. Είναι διαφορετικές μορφές ζωής γιατί είναι διαφορετικές αναγνώσεις που γίνεται στο γενετικό του υλικού. Έτσι λοιπόν, σήμερα ξέρουμε τι είναι αυτά τα σημεία στήξης. Παραδείγματος χάρη, η μεθυλίωση ή η ακετυλίωση των ιστονών, οι ιστόνες είναι πρωτεΐνες μεγάλες, πάνω στις οποίες είναι τυλιγμένο το DNA μας. Εάν λοιπόν είναι σε μεθυλιωμένη ή ακετυλιωμένη μορφή η ιστόνη, επιτρέπει να ανοίξει και να διαβάσει το γενετικό μας υλικό ή δεν επιτρέπεται να ανοίξει να διαβαστεί το γενετικό μας υλικό. Άρα, εάν είσαι με μεθυλίωση ή με ακετυλίωση, έχει σημασία για το αν θα διαβαστεί μια περιοχή του γενετικού σου υλικού. Με τον ίδιο τρόπο στον υποκινητή, αυτό που λέμε προμότορ ενός γονιδίου, αν είναι σε μεθυλιωμένη μορφή, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η ανάγνωσή του. Άρα υπάρχουν και γνωρίζουμε όλο ένα και περισσότερα σημεία στήξης, τα οποία καθορίζουν την ανάγνωση, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται το γενετικό μας υλικό. Και το τελευταίο που έχουμε ανακαλύψει είναι ότι τέτοια σημεία στήξης μπορούν να μπουν από το περιβάλλον. Περιβαντολογικές συνθήκες μπορεί να επιβάλλουν διαφορετική ανάγνωση του γενετικού μας υλικού. Και αυτό λοιπόν καταλήγουμε ότι ο φαινότυπός μας είναι βασισμένος σε γενετικές πληροφορίες με τις οποίες γεννηθήκαμε, αλλά αυτές οι γενετικές πληροφορίες μπορεί να διαβαστούν διαφορετικά αν πίνουμε, αν καπνίζουμε, εάν κάνουμε άσκηση, εάν είμαστε παχύσαρκοι ή ούτω καθεξής. Άρα το τι πραγματικά είμαστε και υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50-50 η επίδραση στο το φαινότυπο τον οποίο έχουμε μεταξύ γενετικής υποδομής και περιβαντολογικών συνθήκων. Άρα το γενετικό μας υλικό ουσιαστικά είναι μία ορχήστρα. Με την ίδια ορχήστρα που αποτελείται από διάφορα γονίδια, φανταστείτε τα σαν όργανα, αυτά θα παίξουν με την ίδια ορχήστρα, μπορεί να παίξει ζεμπέκικο, μπορεί να παίξει και κλασική μουσική. Τι αλλάζει η παρτιτούρα την οποία διαβάζει. Η παρτιτούρα λοιπόν την οποία διαβάζει είναι η μελωδία της ζωής που βγαίνει σε διαφορετικές φάσεις. Άλλοι είναι στην νευρική ηλικία, άλλοι είναι στην παιδική ηλικία, άλλοι είναι στην εφηβεία και ούτω καθεξής. Άρα διαβάζοντας την παρτιτούρα, ανάλογα την περίοδο και την εξελεκτική πορεία του ανθρώπου, έχουμε διαφορετική ανάγνωση του γενετικού μας υλικού. Επιδράσεις σε αυτά τα όργανα μπορεί να γίνουν είτε δομικές, έσπασε η κιθάρα η χορδή, ή μπορεί να είναι λάθος χρόνος που παίζει η κιθάρα. Δεν έχει πρόβλημα δομικό, αλλά μπαίνει σε λάθος τιμίο, οπότε κάνει χασμουδία. Άρα, αν φανταστείτε το τι συμβαίνει στη ζωή μας σαν μια τέτοια ορχήστρα, μπορείτε να καταλάβετε τις γενετικές και τις επιγενετικές τροποποιήσεις που μπορεί να έχει το διάβασμα του γενετικού μας υλικού. Άρα, πότε συμβαίνουν αυτές οι επιγενετικές αλλοιώσεις στο γενετικό μας υλικό? Από τη στιγμή της σύλληψης. Εδώ ένα σπερματοζωάριο συναντά ένα οάριο. Αυτό είναι το όλο δύναμο αρχαίγωνο κύτταρο. Από αυτό έχουν προέλθει τα 103 εκατομμύρια κύτταρα που έχετε μπροστά σας. Έτσι, και μάλιστα είναι και ευτροφά κύτταρα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση αυτό το ολοδύναμο αρχαίγωνο κύτταρο κάνει κυταρικούς πολλαπλασιασμούς και φτιάχνει τον εαυτό του. Για να υπάρξουν αρκετά, γιατί πρόκειται να γίνει η ιστογένεση και η οργανογένεση. Άρα, σε πρώτη φάση, περίπου την πρώτη εβδομάδα, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά γίνονται κυταρικές διέσεις να φτιαχτούν ολοδύναμα αρχαίγωνα κύτταρα. Μετά, αρχίζει περίπου μετά την πρώτη εβδομάδα να γίνεται το φαινόμενο της διαφοροποίησης. Δηλαδή, ένα τέτοιο ολοδύναμο κύτταρο να αρχίζει να παίρνει κατεύθυνση εξόδερμα, μεσόδερμα, εντόδερμα, για να αρχίσει να γίνονται πλέον ιστοί και τα όργανα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό το βήμα, αρχίζει η διαφοροποίηση, τότε εγκαθίσταται και ο προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος. Δηλαδή είναι σαν μια τιμωρία, φεύγεις από τον παράδεισο, που τα αρχαίγωνα κύτταρα είναι αθάνατα, και μπαίνεις, από τη στιγμή που αποφασίζεις να φας τον παράνομο καρπό, μπαίνεις σε μια διαδικασία που έχεις πλέον θάνατο. Έτσι λοιπόν,
προχωράει η διαφοροποίηση και στο τέλος, όταν γεννιόμαστε, περίπου είμαστε 250 διαφορετικά είδη κιτάρων, τα οποία αλληλοεπιδρούν για να φτιάξουν ιστούς και όργανα. Μέσα όμως σε αυτό τον οργανισμό, όπως εδώ εμφανίζεται για διδακτικούς λόγους με κόκκινες κουκίδες, εξακολουθούν να υπάρχουν αρχαίγωνα κύτταρα, τα οποία όταν καλεστούν μπορούν να κάνουν ιστική ανανέωση. Άρα γεννιόμαστε με περίπου 103 εκατομμύρια κύτταρα, εκ των οποίων ανήκουν σε 250 διαφορετικές ομάδες διαφοροποιημένων κυττάρων και υπάρχει και ένα πουλ αρχαίγωνων κυττάρων για να κάνει αναγέννηση όποτε χρειάζεται. Η αναγέννηση αυτή των αρχαίγωνων κυττάρων γίνεται με τρεις τρόπους, ο πολλαπλασιασμός τους. Ο πρώτος είναι αυτό το, αν θέλετε, γονεϊκό κύτταρο, για να μην πούμε πατρικό ή μητρικό, λοιπόν, το γονεϊκό κύτταρο δίνει γένεση σε δύο παιδάκια, τα οποία είναι όμοια μεταξύ τους και όμοια με τον γονέα τους. Άρα είναι οι πρώτου τύπου διαιρέσεις που γίνονται την πρώτη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της σκήσης, έτσι. Μετά, όταν αρχίζει να γίνεται η διαφοροποίηση, το γονεϊκό κύτταρο δίνει γένεση σε ένα παιδάκι το οποίο είναι σαν το γονεϊκό, όμοιο, αλλά δίνει γένεση και σε ένα που έχει αρχίσει τη διαφοροποίηση, έχει κάνει βήμα διαφοροποίησης. Και υπάρχει και μια άλλη κυταρική διαίρεση που μπορεί να κάνει το αρχαίγωνο κύτταρο. Σε αυτή την περίπτωση θα φτιάξει δύο παιδιά τα οποία είναι όμοια μεταξύ τους, αλλά διαφέρουν από το γονεϊκό, δηλαδή και τα δύο έχουν προχωρήσει σε διαφοροποίηση. Πότε γίνεται αυτού του τύπου όταν το κύτταρο πρέπει να ανταποκριθεί σε τραυματισμό ή φλεγμονή. Τότε τα αρχαίγωνα κύτταρα είναι επίγουσα η κατάσταση και πρέπει να φτιάξουν παιδάκια που θα πάνε όλα για διαφοροποίηση. Όσο γίνεται αυτού του τύπου η κυταρική διαίρεση, φτιάχνεται δηλαδή διαφοροποιημένο κύτταρο που αντικαθιστά κάποιο που πέθανε, αλλά δημιουργείται το άλλο που εξασφαλίζει το πουλ των αρχαίγωνων κυττάρων, δεν έχουμε μείωση αρχαίγωνων κυττάρων. Η φυσιολογία δηλαδή του ανθρώπου στον παράδεισο είναι αυτή η κυταρική διαίρεση. Επειδή στην πραγματική ζωή είμαστε συνεχώς σε συπτικές και άσυπτες φλεγμονές και τραυματισμούς, αναγκαζόμαστε να έχουμε αυτό. Και αποτέλεσμα τι είναι? Η μείωση των αρχαίγωνων κυττάρων με τα οποία γεννηθήκαμε. Τώρα, στα αρχαίγωνα κύτταρα υπάρχουν ορισμένοι βασικές ιδιότητες. Η μία είναι αρχαιγωνότητα, έχω βρει σαν όρο. Είναι στέμνες, δηλαδή η ικανότητα που έχει ένα τέτοιο κύτταρο να δίνει μεγάλο αριθμό διαφοροποιημένων κυττάρων. Παραδείγματος χάρη, αρχαίγωνο κύτταρο είναι αυτό, αλλά από αυτό τα παίρνεις όλα. Και αυτό είναι αρχαίγωνο κύτταρο, αλλά από αυτό δεν μπορείς να πάρεις αυτό το κύτταρο. Άρα είναι ένα βήμα που έχει γίνει στα αρχαίγωνα κύτταρα, που έχει χάσει λίγο από την ολοδυναμία του. Είναι πλέον μερικός stem cell. Και προφανώς αυτό εδώ μπορεί να δώσει αυτά τα δύο, αλλά δεν μπορεί να δώσει όλα αυτά. Άρα έχουμε μία απώλεια της αρχαιγονότητας όσο προχωράει η διαφοροποίηση των αρχαίγωνων κυττάρων. Μία βασική ιδιότητα. Δεύτερη, είναι η ομοιοστασία του φαινομένου. Εμείς κάθε μέρα που κοιμόμαστε, από τα 103 εκατομμύρια κύτταρα που έχουμε, προσέξτε, 50 δισεκατομμύρια κύτταρα πεθαίνουν και ανανεώνονται. Από ποιο ανανεώνονται? Από αυτά τα κύτταρα που είπαμε. Πώς ανανεώνονται? Με αυτό το μηχανισμό. Γίνεται η κυταρική διαίρεση, αυτός πάει και αντικαθιστά αυτόν που πέθανε και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το πουλ των αρχαίγωνων κυττάρων να είναι ανέπαφο. Όσο υπάρχει αυτό, υπάρχει μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν λέγεται ομοιοστασία των αρχαίγωνων κυττάρων και αν μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε, ουσιαστικά δεν πρόκειται να γεράσουμε ποτέ. Αυτή είναι μια φωλιά ομοιοστασίας, δηλαδή εκεί που ένα κύτταρο αποφάσισε να πεθάνει και έχει πάει ένα αρχαίγωνο να τον αντικαταστήσει με τον πολλαπλασιασμό που είπαμε. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος φλεγμονής. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Ο κάθε ιστός τώρα
Τα αρχαίγωνα κύτταρα τώρα, αυτά που λέμε ότι υπάρχουν, είναι dormant στον οργανισμό μας. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και ενεργοποιούνται σε άλλοτε άλλους χρόνους ανάλογα σε ποιο όργανο είναι. Υπάρχουν όργανα που έχουν υψηλό turnover αναγέννησης και άλλα που έχουν χαμηλό turnover αναγέννησης. Άρα οι ιδιαίτερες συνθήκες του ιστού στο οποίο βρίσκονται τους δημιουργούν και διαφορετική ενέργεια να χρειάζεται για να ενεργοποιηθούν, αλλά και τον αριθμό των πολλαπλασιασμών των οποίων κάνουν ανάλογα με κάθε στον ιστό που βρίσκονται. Έτσι λοιπόν η επιδερμίδα, έτσι ο μυελός των οστών κτλ. Έχουν υψηλό turnover. Εάν πάτε όμως στον αμφιβληστροειδή, υπάρχει πολύ χαμηλός turnover αριθμός με τέτοιων των αρχαίγωνων κυττάρων να μπορούν να κάνουν πολλαπλασιασμούς. Το άλλο φαινόμενο που είναι σημαντικό είναι η πλαστικότητα. Η πλαστικότητα δεν έχει καμία σχέση με την ομοιοστασία. Εδώ είναι όπου γίνεται η αβαρία, δηλαδή είναι κατεπίγουσες καταστάσεις επιδιώθρωσης. Είτε αυτή είναι από τραυματισμό, είτε είναι από φλεγμονή. Εδώ, έτσι, για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν αυτές οι κυταρικές διαιρέσεις. Και εδώ είναι η διαφορά μιας φωλεάς που γίνεται αυτό, δηλαδή όταν χτυπήσεις, μαζεύονται, γίνεται πήξη του αίματος, έτσι γίνεται τραυματισμός, έρχονται μακροφάγα να το φάνε, να το αποδομήσουν και μετά έρχονται τα αρχαίγωνα κύτταρα για να επισκευάσουν. Ενώ εδώ, στη φυσιολογική, όταν πεθαίνει ένα κύτταρο και το αντικαθίσταται, δεν υπάρχει κανένα ίχνος φλεγμονής. Άρα, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, υπάρχει και μια ιδιαίτερη κατάσταση πώς ένα τέτοιο αρχαίγωνο κύτταρο εμπλέκεται στον καρκίνο. Είναι το Cancer Stem Cell Theory. Φανταστείτε ότι ένα καρκινικό κύτταρο μεγαλώνει σε ένα ιστό. Ουσιαστικά τι κάνει? Τραυματισμό. Ιστικό τραυματισμό κάνει καθώς μεγαλώνει εκεί. Οπότε τι καλεί η φυσιολογία? Καλεί αρχαίγωνα κύτταρα να πάνε να κάνουν επιδιόρθωση. Εδώ όμως το αρχαίγωνο κύτταρο βρίσκεται σε ένα πολύ διαφορετικό ιστικό περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον, το μικρό περιβάλλον του καρκινικού κύτταρου. Και εδώ πλέον αρχίζει να πολλαπλασιάζεται στην προσπάθειά του να κάνει επιδιόρθωση, αλλά το καρκινικό κύτταρο με τις δικές του λειτουργίες του απαγορεύει να πετύχει την ιστική διόρθωση. Με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε, γι' αυτό και λέγεται ο καρκίνος, πιθανόν είναι ένα τραύμα που ποτέ δεν επουλώνεται. Και αυτή η διαδικασία του δίνει τη δημιουργία εκείνων των καρκίνων, των πολύ αποδιαφοροποιημένων, οι οποίοι έχουν σχέση βέβαια με το stem cells που δεν είναι διαφοροποιημένο ακόμα. Και είναι οι πιο επιθετικές μορφές. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στη φυσιολογία. Ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο συναντήθηκαν. Έχουμε την πρώτη βδομάδα, γίνονται αυτές οι κυταρικές διαιρέσεις και αρχίζουμε και έχουμε τη φυσιολογία του ανθρώπου να δημιουργεί οργανογένεση και ιστογένεση. Εδώ είναι η διαφοροποίηση. Βέβαια, η διαφοροποίηση για να φτιάξεις την καρδούλα να μεγαλώσει πρέπει να γίνει με remodeling, δηλαδή με αναδιαμόρφωση. Απορροφηθεί το υπάρχον και να φτιαχθεί ξανά σε μεγαλύτερη έκδοση. Άρα έχουμε remodeling που έχει σχέση με την ανάπτυξη και έχουμε στην παιδική ηλικία το ίδιο, γιατί είναι μια φάση η οποία αυξάνεται ο οργανισμός μας, μέχρι που φτάνουμε στην όριμη ηλικία. Εδώ πλέον έχουμε remodeling, μηχανισμούς αναδιαμόρφωσης, οι οποίες όμως δεν έχουν ανάπτυξη, εξυπηρετούν μόνο επιδιόρθωση. Και φτάνουμε στο σημείο να δούμε τι γίνεται με τα αρχαίγωνά μας κύτταρα. Εδώ είναι η μέτρηση των mesenchymal stem cells στο αίμα, έτσι σε ασθενείς, έτσι όταν πρωτογεννιούνται. 1 στα 10.000 κύτταρα είναι stem cell. Στην εφηβεία είναι 1 στα 100.000 κύτταρα. Έχει μειωθεί έτσι δραματικά. Αν πάτε στα 50, είναι 1 στα 400.000 κύτταρα. Και στα 80 είναι 1 στα 2 εκατομμύρια. Άρα, αυτό που λέμε ότι καταναλώνονται σε επιδιορθώσεις και φλεγμονές τα αρχαίγωνα κύτταρα είναι πραγματικό και συνδυάζεται με την εμφάνιση των χρόνιων νοσημάτων. Όλα τα χρόνια νοσήματα είναι προβλήματα αναγέννησης των ιστών μας. Αν δεν υπήρχαν, θα είχαμε όλα τα όργανά μας να επισκευάζονται με το σωστό τρόπο.
Και έχει μελετηθεί ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των αρχέγονων που πέφτει, είναι και η λειτουργικότητα. Δηλαδή, από dormant να γίνουν activated, να ενεργοποιηθούν, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη πώς τη λένε, προσφορά ενέργειας ή διαδικασιών. Τώρα, και τα αρχέγονα κύτταρα και τα διαφοροποιημένα κύτταρά μας ξέρουμε ότι έχουν περιορισμένο αριθμό γενιών στις οποίες μπορούν να ζήσουν. Δηλαδή, αν πάρετε σε κυταρικέλια ένα κύτταρο και το κάνετε subculture από συνεχώς, αυτό μπορεί να το κάνετε 70 φορές περίπου. Μετά τις 70 φορές σταματάνε να πολλαπλασιάζονται αυτά τα κύτταρα και μπαίνουν σε μια φάση που το λέμε senescence. Έτσι, είναι η κυταρική γύρανση. Πού οφείλεται αυτή η ανικανότητα να πολλαπλασιάζονται? Οφείλεται στο ότι κάθε κυταρική διαίρεση που κάνουμε κόβεται και λίγο από τα τελομερή μας. Οπότε, όταν κοπούν και καταναλωθούν τα τελομερή, το κύτταρο δεν μπορεί πλέον να πολλαπλασιαστεί και μπαίνει σε αυτή τη φάση που λέγεται senescence, δηλαδή είναι αδύνατο να πολλαπλασιαστεί. Το ίδιο συμβαίνει και στα αρχέγωνα και στα διαφοροποιημένα κύτταρα. Τι θα κάνει λοιπόν ένα κύτταρο? Φανταστείτε ότι έφτασε, κατανάλωσε τα τελομερή του και είναι πλέον σε αδυναμία να πολλαπλασιαστεί. Αυτό τι κάνει? Βγαίνει από τον κυταρικό κύκλο, δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί και ταυτόχρονα εκφράζει ορισμένες γενετικές αλλαγές, αλλά κυρίως ορισμένες αλλαγές στα πράγματα που εκρίνει. Υπάρχει ένα pattern εκρητικό, το οποίο λέγεται είναι το Senescence Associated Secretory Phenotype, το οποίο ουσιαστικά ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι το ότι βάφεται με τη βέτα γαλακτοσιδάση και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα βλέπουμε. Βάφονται μπλε αυτά τα κύτταρα. Άρα το κύτταρο βγαίνει από τον κυταρικό κύκλο και αρνείται να πολλαπλασιαστεί. Τι θα κάνει όμως για να επιζήσει? Γιατί ξέρει, αν πεθάνει, ο ιστός δεν έχει δίπλα κάποιον να τον ανανεώσει. Έχουν μειωθεί τα αρχαίγωνα κύτταρα. Οπότε τι κάνει? Λέει ότι δεν πρέπει να πεθάνω, άρα μπλοκάρει και την απόπτωσή του. Και προσπαθεί εκ των ενόντων να ζήσει και να συνεισφέρει. Αυτός ο μηχανισμός λέγεται αυτοφαγία. Δηλαδή, το κύτταρο αρχίζει και τρώει τα σωθικά του, τρώει πρωτεΐνες δικές του για να δημιουργήσει ενέργεια και πρωτεϊνική σύνθεση για να μπορέσει να επιζήσει. Για να μην πάρουμε τέτοια κύτταρα, έχουμε βρει ότι υπάρχουν πράγματι στους ιστούς οι οποίοι γυρνάνε και in vivo. Και ουσιαστικά στην μεγάλη ηλικία η έλλειψη των αρχαίγωνων κυττάρων να κάνουν την επιδιόρθωση και το να αντικαταστήσουν αυτά τα κύτταρα τα οποία πεθαίνουν, ουσιαστικά είναι η αιτία όλων των χρόνιων νοσημάτων και όλων των συμπτωμάτων των οποίων βλέπουμε. Και αν πάρουμε και τους παράγοντες κινδύνου που έχουν σχέση με τα χρόνια νοσήματα συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, ουσιαστικά το γενετικό προφίλ μας ακόμα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, την ηλικία μας δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, παρότι κάποιοι αλλάζουν τα πιστοποιητικά γεννήσεως, αλλά ουσιαστικά αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε, τι είναι? Ο τρόπος με τον οποίο την καθιστική μας ζωή και τη διατροφή μας κυρίως, το στρεσογόνο περιβάλλον. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν άμεση σχέση και είναι και θεραπευτικές παρεμβάσεις για τα χρόνια νοσήματα, κάτι το οποίο το είχε πει ο Ιπποκράτης βέβαια. Εμείς απλώς μπορούμε να το αποδείξουμε μηχανιστικά τώρα. Και σας θυμίζω ότι για τον 21ο αιώνα το μεγαλύτερο πρόβλημα που υποτίθεται θα προκύψει στην κοινωνία είναι από την μειωμένη σωματική δραστηριότητα, που είναι βασικότατο στοιχείο στην κίνηση. Να φανταστείτε, όλα τα κύτταρά μας κινούνται και αυτά που είναι σε ιστούς, για να μην κινηθούν, εξασκούνται απάνω τους από συγκολητικά μόρια μηχανικές φορτίσεις για να τα κρατήσουν ακίνητα. Άρα και εκεί ακόμα υπάρχει μηχανική φόρτιση. Η μηχανική φόρτιση λοιπόν από κίνηση ή για να σταθεροποιηθούν είναι σημαντικότατη στην φυσιολογία του ανθρώπου και των νοσημάτων. Άρα να μην πάρω παραπάνω χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ και που μου δώσατε την ευκαιρία και την αφιερώσω αυτή την ομιλία στο φίλο μου Γιώργο Βαϊόπουλο που μας λείπει πολύ.